είναι ένας αγώνας τον οποίο παραστεκόμαστε, γιατί είναι μια μάχη αναμέτρησης με την κυβέρνηση, είναι μια μάχη αναμέτρησης με τις δυνάμεις του μεγάλου κεφαλαίου που θέλουν τσακισμένα δικαιώματα, μισθούς πείνας, όπου είναι όρος και προϋπόθεση για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η κερδοφορία του. Όλοι οι εργαζόμενοι που στην Αθήνα συμμετείχαν στην αγωνιστική συγκέντρωση συμβάλλαν αποφασιστικά και στο να μας δεχθεί ο γραμματέας του Υπουργείου και σε ένα βαθμό να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας. Εδώ είμαστε να ελέγξουμε τις αποφάσεις, να μην ξεχνάμε όμως ότι μόνο με αγώνα μπορούμε να καταστήσουμε αυξήσεις πραγματικές, όχι άλλο αίμα στα εργοτάξια και μόνιμο προσωπικό προκειμένου να υπάρχει σταθερή δουλειά για όλους. Σε αυτά λοιπόν οι εργαζόμενοι πρέπει να σταθούν απέναντι, να οργανώσουν την πάλη τους, να κλείσουν τα αυτιά τους στις σελίδες που τους καλούν να λειτουργήσουν στο πνεύμα ταξικής συνεργασίας, πλάι-πλάι δηλαδή, ακάμα με τους εργοδότες. Με τους εργοδότες μας χωρίζει άδεισος. Εμείς πρέπει να οργανώσουμε την πάλη μας μαζί με την υπόλοιπη εργατική τάξη για να αποτρέψουμε τα χειρότερα που έρχονται με οποιαδήποτε κυβέρνηση αναδειχθεί στις επικείμενες εκλογές που σίγουρα θα είναι αντιλαϊκή και να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτόν τον τρόπο τα χειρότερα και να ανοίξουμε τον δρόμο για ριζικές ανατροπές προς όφελος των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.